Αν σας έλεγα ότι ο Άγκ δεν ήταν ο τελευταίος αναποδομαστής, θα με πιστεύατε. Μάλλον όχι. Όμως στο σημερινό βίντεο θα δούμε μια θεωρία σχετικά με μια γενιά αναποδομαστών όπου ίσως να επιβίωσε μετά την εισβολή του Σόζι. Έτοιμοι? Φύγαμε! Η θεωρία μας λέει ότι κατά τη διάρκεια της εισβολής του Σόζιν, μερικοί ανεμοδομαστές έφυγαν για να σωθούν. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, αυτοί που ξέφυγαν ήταν η οικογένεια της Ταϊ Λι. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε τίποτα για την οικογένεια της Ταϊ Λι, το μόνο που ξέρουμε είναι ότι είχε άλλες 6 αδερφές παρόμοιες με αυτή. Έχεις ιδέα πώς ήταν η ζωή μου? Μεγαλώνοντας με 6 αδερφές ακριβώς ίδιες με εμένα! Σαν να μην είχα καν δικό μου όνομα! Όμως η Ταϊ Λι μπορεί να είναι όντως από τις ομάδες του αέρα. Διότι αρχικά ο τρόπος με τον οποίο μάχεται είναι παρόμοιος με έναν αναμοδομαστή. Τυπική τακτική αναμοδομαστή. Αποφεύγεις και ξεφεύγεις. Ήλπιζα ότι ο Avatar θα ήταν λιγότερο προβλέψιμο. Δεύτερον, οι Ταϊ Λι και ο Άγκ έχουν πολλές ομοιότητες, όπως το χρώμα των ματιών, των μαλλιών, αλλά και το σχήμα του προσώπου. Αυτή η θεωρία έχει μεγάλη βάση, γιατί αν δείτε στο χάρτη πόσο κοντά είναι ο ναός του ανέμου και η χώρα της φωτιάς, τότε καταλαβαίνω ότι η μετακίνηση είναι εύκολη και εφικτή. Εσείς τι πιστεύετε? Ήταν όντως η Ταϊ Λι αναμοδομάστρια? Γράψτε μας κάτω στα σχόλια την άποψή σας. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like. Και αν δεν θέλετε να χάσετε κανένα βίντεο θεωρίας, αλλά και όχι μόνο, κάντε μια εγγραφή και πατήστε και το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Αυτό από μένα και μέχρι την επόμενη φορά. Γεια χαρά!